Είναι ευχάριστα, Βασανιστήρια. Λοιπόν, ε, πάμε να δούμε ποια είναι η ερευνά μα. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις 18 και τις 19 Ιουνίου, αμέσως μετά το, το τριήμερο και την εορτή του Αγίου mm -hmm. Πνεύματος. Ήμασταν χαλαροί δηλαδή, Με το που επέστρεψαν ναι. όσοι έφυγαν από τις αιστείες τους και συμμετείχαν 1.221 σε ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου στη χώρα μα. Για πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να την ξεφυλίσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα τη επικαιρότητα, γιατί μπορεί το τρίμερο για κάποιο κόσμο να ήταν χαλαρό. Ωστόσο, η επικαιρότητα δεν ήταν καθόλου χαλαρή. Είχε ελληνοτουρκικά, είχε τι εξελίξει στη Μεσόγειο. Το ερώτημα λοιπόν που θέσατε στου πολίτε είναι το εξή. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει προχωρήσει την ενημέρωση των κομμάτων για τι εξελίξει στα ελληνοτουρκικά. Ήταν αυτό το θέμα που προκάλεσε μια πολιτική τριβή τι τελευταίε ημέρε. Το 64% σίγουρα ναι και το 18% μάλλον ναι. Αυτό μαζί κάνει 82% ναι. 6% μάλλον όχι, 4% σίγουρα όχι. Αυτό μα κάνει 10% όχι. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 8%. Οι 8 στου 10 ασία απάντησαν καταφατικά ότι έπρεπε η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει στην επίσημη ενημέρωση των υπολείπων κομμάτων όσον αφορά τι πρόσφατε εξελίξει στα ελληνοτουρκικά. Μόλι ένα στου 10 απάντησε αρνητικά και άλλο ένα στου 10 δεν είχε άποψη ή είπε ότι δεν γνωρίζει. Επομένω, νομίζω ότι ήταν συντριπτική η απάντηση του εκλογικού σώματο. Να δούμε και τι απαντήσει σαν να, ε, κομματική προτίμηση, γιατί θα ε, έχουμε ενδιαφέρουσε διαπιστώσει να κάνουμε μετά. Πρώτα οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία, η, η συντριπτική πλειοψηφία, ναι, έπρεπε. Φυσικά, πάνω από του 9 να... στου 10, καταφατικά, να αναμενόμενο. ενημερώσει. Πάμε για τους ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε το εξή ενδιαφέρον στοιχείο, ότι το μάλλον ναι και το σίγουρα ναι ε, μαζί αθροίζουν 66%. Δηλαδή, σχεδόν 7 στου 10 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Επίση, η συντριπτική πλειοψηφία λένε ναι, έπρεπε να έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση των κομμάτων για τι εξελίξει ο Πρωθυπουργό και θα δούμε και τους του ψηφοφόρου του κίνηματο αλλαγή. Και εδώ έχουμε μια τέτοια εικόνα. Σίγουρα ναι, λέει το 83%. Άρα, ε, γενικώ, δεν ξέρω, Αλέξη, μα αρέσει να διχαζόμαστε, όχι σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, δείχνει ότι ο κόσμο ανησυχεί για τα ελληνικτικά και αυτό το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε κι εμεί. Θέλει να υπάρχει μια συνεννόηση και νομίζω ότι εδώ. Μπορεί, θα το δούμε αυτό μετά και θα το εξηγήσει νομίζω ο Γιώργο. Σε άλλα πράγματα μπορεί να τσίπησε κάτι λίγο ο Πρωθυπουργό από τη διαχείριση αυτή τη ιστορία. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει και μπούμερα. Δηλαδή το γεγονό ότι δεν κάλεσε του αρχηγού από μόνο του και είπε όποιο θέλει να πάρει τηλέφωνο για να του ενημερώσει, νομίζω ότι λειτουργήσε σαν μπούμεραν και τη βλέπουμε αυτά τα εντυπωσιακά ποσοστά ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή 66% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι έπρεπε να του έχει καλέσει, κάτι δείχνει εν <Συλίου> Ναι, νομίζω ότι ενδεχομένω θα μπορούσε να έχει κερδίσει και περισσότερα αν είχε διαχειριστεί κάπω καλύτερα το όλο θέμα που από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά την επίσημη ενημέρωση των υπολείπων κομμάτων, η συντριπτική πλειονότητα αναγνωρίζει ότι δεν έγινε έτσι όπω θα έπρεπε. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Ερχόμαστε τώρα στου βασικού πολιτικού δείκτε. Θα ξεκινήσουμε σήμερα από την παράσταση νίκη, να δούμε εδώ πώ διαμορφώνονται τα πράγματα. Μεταβολέ δεν έχουμε ε, ως ω προ τι Έχουμε όμω ω προ ε, τη διαμόρφωση έτσι μια ε, τάσης αυτή την τελευταία εβδομάδα. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ 18% ε, πιστεύει, μάλλον το 18% πιστεύει ότι αν είχαμε εκλογέ αυτή την Κυριακή θα κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ από 19% που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ε, από 70% στο 71% αυτοί που πιστεύουν ότι θα κυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι χαοτική η διαφορά. Ναι, και, και μάλιστα διευρυμένη σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι ήταν το ρεκόρ, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγράψει η εταιρεία μα ποτέ. Ήσχαν αυτά μέχρι αυτή την εβδομάδα που έχουμε ένα νέο ρεκόρ, μια νέα διεύρυνση. Φαίνεται να είναι πλέον πεποίθηση το ποιο θα είναι πρώτο στι επόμενε εβδομάδε. Και α δούμε και εκλογής. τη διαχρονική εξέλιξη αυτού του δείκτη. Πώ δείχνει να συνεχίζει. Έστω και λίγο να ανοίγει η ψαλίδα. Πάντω εδώ έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι είναι σαν να έχουν γίνει οι εθνικέ εκλογέ και να πηγαίνουν σε ευρωεκλογέ λίγο. Έτσι, δηλαδή, <laughs> πλέον θεωρείται σαν δεδομένο ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Το οποίο πρέπει να δούμε και μετά πώ μπορεί να επηρεάσει, βέβαια, την αποχή ή τη συμμετοχή, να το πω έτσι. Πολύ σωστά, γιατί είναι μια καινούργια εκλογική μάχη, σίγουρα, αλλά μοιάζει να αναγνωρίζει το εκλογικό σώμα αυτό που λέει ο αριό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ότι είχαμε το πρώτο ημίχρονο. Mm -hmm. Και πάμε τώρα για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο ποιο είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Και αυτή η κλασική ερώτηση. Εδώ λοιπόν έχει ενδιαφέρον το 36% όπως ακριβώς και τον προηγούμενο μήνα πιστεύει ότι καταλληλότερος είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Ε, δύο μονάδες έχει τσιμπήσει ο Αλέξης Τσίπρας ε, από το 26% στο 28%. Η απόστασή τους όμως είναι 8 μονάδες και το 32% είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση όπως και την προηγούμενη εβδομάδα κανένας από τους δύο. Στην πρώτη θέση, ο αρχαιό τη αξιωματική αντιπολίτευση, μία από τι υψηλότερε τιμέ που έχει καταγράψει τουλάχιστον η εταιρεία μα από την στιγμή τη εκλογής του στην αρχηγία του κόμματό του. Στη δεύτερη θέση, η απάντηση κανένα από του δύο. Σε σχετικά χαμηλά ποσοστά, θυμίζω για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε να φιγουράρει στην πρώτη θέση. Και στην τρίτη θέση, ο Πρωθυπουργό, ο οποίο κερδίζει δύο μονάδε. Προφανώ λόγω τη επικαιρότητα και του θέματο και τα εθνικά θέματα. Στην τρίτη θέση, με διαφορά όμω να παραμένει σημαντικά μεγάλη στι οχτώ μονάδε. Ναι, Λέξη, κάτι Θέλει ναι. μια προσοχή, νομίζω αυτή κάτω, γιατί δείχνει ότι μπορεί να τσίμπησε δύο μονάδε. Λέμε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώ για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργό την καταλληλότητα, λόγω ίσω του χειρισμού αυτό που έγινε. Θέλει με προσοχή, μην μπε στην παγίδα και το παρακάνει επικοινωνιακά αυτά, γιατί αυτό μπορεί να γίνει κάτι Φωστά. πολύ πιο επικίνδυνο από ότι είναι μέχρι στιγμή. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε, ίσω στην πιο ενδιαφέρουσα κάρτα, θα έλεγα, τη βραδιά, που έχει να κάνει με, όχι τι θα ψηφίσουμε, όχι ε, τι πιστεύουμε ότι θα προκύψει, αλλά τι θεωρούμε καλύτερο. Να προκύψει. Καλύτερο λοιπόν για τη χώρα να προκύψει μια κυβέρνηση. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, λέει το 33% από 32 την προηγούμενη εβδομάδα. Το 12% μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ίδιο το ποσοστό την προηγούμενη εβδομάδα, όπω ίδιο είναι και το ποσοστό α, αυτών που απαντούν ε, μια κυβέρνηση συνεργασία με, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. 15 τώρα, 15 και την προηγούμενη εβδομάδα. Μία μικρή αύξηση μια μονάδα. Αυτοί που απαντούν ότι θεωρούν καλύτερο να προκύψει κυβέρνηση συνεργασία με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, από το 18 στο 19. Και έχουμε μία αξιοσημείωτη αύξηση αυτών των πολιτών, από το 9 στο 13, που λένε καλύτερο προκύψει μια κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Το 8 δεν ξέρω, δεν απαντώ, αισθητά μειωμένο από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 14. Ε, ενισχύοντας φαίνεται περισσότερο την απάντηση μεγάλου συνασπισμού... Ε, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι θα έλεγα προσωπική εκτίμηση λόγω τη συζήτηση για τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά. Σία, θα συμφωνήσω μαζί σου. Μία από τι πιο ενδιαφέρουσε ερωτήσει τη μετρήσαμε μετεκλογικά για πρώτη φορά, σαν ερώτημα επικαιρότητα και την υιοθετήσαμε, τη διατηρήσαμε σαν ένα πολιτικό δείκτη. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και περισσότερο για όσου αντιμετωπίζουν τι δημοσκοπήσει, όχι σαν μια αποτύπωση τη στιγμή που είναι η πρόθεση ψήφου, αλλά σαν ένα εργαλείο για να προσεγγίσουμε το Πώ θα πάνε τα πράγματα μέχρι mm -hmm. τι εκλογέ, mm -hmm. τι περιθώρια υπάρχουν, προ τα πού κατευθυνόμαστε. Ναι, Ναι, Αλέξ. Εγώ θέλω δύο παρατηρήσει να κάνω. Το ένα είναι ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι το ποσοστό που θέλει η ε, κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, είτε αυτοδύναμη είτε όχι, έχει ένα ταβάνι που είναι 48%. Αφρίζει λοιπόν το 33%, το 33 που απαντάει θέλω μια αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και το 15% ακριβώ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι λίγο, να το πούμε έτσι. Δεν είναι ένα ευτα... ευκαταφρόνητο ε, ποσοστό. Βεβαίω, στην ένα ίδια στιγμή ναι, πρέπει να, να πούμε ότι το ταβάνι αυτών που θέλουν μια κυβέρνηση στη ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχή, είναι ένα 31% που mm. και αυτό δεν είναι λίγο, αν σκεφτούμε το αποτέλεσμα το εκλογικό των, των ευρωεκλογών. Αυτό που εγώ θα είχα τουλάχιστον, θα μάντεβα, είναι ότι σε αυτό το 15% είναι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει κοινάλ, ποτάμι, το οποίο δεν υπάρχει πια. Στο 15% στο που, που 15. θέλουν μια κυβέρνηση συνεργασία με Η... κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, οι Θέλουν να ψηφίσουν ενδεχομένω μια Νέα Δημοκρατία. Τη φοβούνται και αυτοδύναμοι, μήπω είναι το παλιό κόμμα που δεν θέλουν να ψηφίσουν ή δεν το έχουν ψηφίσει και ποτέ. Και σου λέει: Μήπω ψηφίσω κάτι άλλο και οθήσω τη Νέα Δημοκρατία σε μια συνεργασία. Και νομίζω το κλειδί για την ε, άνετη αυτοδυναμία είναι σε αυτό το 15%. Δηλαδή, αν ο κ. Μησοτάκη πείσει έστω και το 5% από αυτό το 15% τότε είναι πολύ άνετα σε ένα, σε ένα ποσοστό. Είναι, έχεις ε, την ανάλυση αυτού του 15% βεβαίως, Γιώργο για να yeah. μας λύσεις βεβαίως, και την, την απορία. σου πει όπως ε, την, ε... όχι, <laughs> την έχω μαζί μου. <laughs> Δεν την ετοιμάζουμε σαν κάρτα διότι απλώς ε, Κάποιε υποομάδε του πληθυσμού έχουν μικρή βάση, ναι. μικρή συμμετοχή στο δείγμα, αλλά την έχουμε και μπορούμε να τη συζητήσουμε και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που περιέγραψε ο Αλέξη. Δηλαδή, δηλαδή, ε, ε, okay, όσον είναι. αφορά του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Είναι καθαρά υπέρ του κόμματο. Του ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, είναι αποφασισμένο να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, τον βρίσκουμε σε αυτό το 33%. Τον βρίσκουμε σχεδόν στην πλειονότητά του στο 33%. Λοιπόν, και σε αυτό το 15% είναι να το πω έτσι πιο απλά και πιο εύληπτα οι εισρωέ τη Νέα Δημοκρατία από άλλα κόμματα. Σωστά. Είναι ψηφοφόροι που στι ευρωεκλογέ ψήφισαν άλλα κόμματα. Ποια κόμματα, το έχει αυτό το πεις. Βεβαίω. Στο κίνημα αλλαγή, για παράδειγμα, πάνω από του μισού, πάνω από του έξι στου δέκα mm. επιλέγουν κυβέρνηση στην οποία θα ηγείται η Νέα Δημοκρατία. Οι mm -hmm. περισσότεροι, βέβαια, κυβέρνηση συνεργασία με κορμό τη νέα, νέα Δημοκρατία. Ένα αξιόλογο όμως, ποσοστό, περίπου ένα στου τέσσερι, επιλέγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Και λέμε, δεν είναι θα ψηφίσει ο άλλο, τι θεωρεί καλύτερο, καλύτερο να για γίνει. για τη χώρα μα να υπάρξει αλήθει. την επόμενη μέρα στον εκλογό. με την ψήφο του λίγο αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, δηλαδή, ναι. ναι. Φυσικά δεν δηλαδή, μπορεί να αποκλείσει κανεί ότι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ψηφίσω ξέρω εγώ, αυτό το κόμμα, αλλά πιστεύω ότι καλό είναι να συνεργαστεί. Ξέρω Ψήφισα στι ευρωεκλογέ ναι. αυτό το κόμμα. Απαντάω στην πρόθεση τι θα ψηφίσω, αλλά όταν, με ρωτάνε, όταν το ρωτάμε τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει την επόμενη μέρα, κάνει την επιλογή. βρίσκει κοινά εκεί. Στο κοινά λοιπόν πάνω από 6 στου 10. Επιλέγουν κυβέρνηση στην οποία θα ηγείται mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία. Βρίσκω αντίθετα στο ΚΚΕ περισσότερου που να επιλέγουν κυβέρνηση στην οποία να ηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Στην ελληνική λύση και στη Χρυσή Αυγή βρίσκουμε περισσότερου που επιλέγουν κυβέρνηση στην οποία να ηγείται η Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Και το πιο ενδιαφέρον ίσω κομμάτι είναι αυτοί που ψήφισαν τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα, οι περισσότεροι από του οποίου μάλλον θα δυσκολευτούν να ξαναψηφίσουν ένα από τα μικρά κόμματα και θα αναζητήσουν νέα κομματική στέγη. Εκεί τα πράγματα είναι πιο μοιρασμένα. Αυτοί που θέλουν οικουμενική τι είναι, από πού προέρχονται. Αυτοί που θέλουν οικουμενική, επίση μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, του συναντάμε. Καταρχά, θα συμφωνήσουμε ότι είναι ρομαντική. Ναι, προφανώ. Εντάξει, θα. Του συναντάμε αρκετά μέσα στο άλλο κόμμα, ένα στου τέσσερι είχε ψηφί από αυτού που ψήφισαν άλλο κόμμα επιλέγει κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Του συναντάμε μέσα στο ΚΚΕ. Οι τρει περίπου στου δέκα επιλέγουν κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Φαίνεται να μην θέλουν να επιλέξουν ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Και περιέργω μέσα στο κίνημα αλλαγή που θα περίμενε κάποιο να βρούμε περισσότερο γιατί το κίνημα αλλαγή έχει προτείνει mm -hmm. κυβέρνηση μεταξύ των δύο πρώτων αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Εκεί το ποσοστό είναι μικρό. Περίπου ένα στου δέκα, ένα στου ευτυχού τα επιλέγει η κυβέρνηση συνασπισμού. Και πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε πώς διαμορφώνεται η τάση σε σχέση με την πρώτη έρευνα στην οποία βάλαμε αυτό το ερώτημα που ήταν στις αρχές Ιουνίου. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η κάρτα. Καταρχήν βλέπουμε την απάντηση «Αυτοδύναμη νέα δημοκρατία» να ξεκινάει με το πολύ ψηλό ποσοστό 31% και να είναι παρουσιάζει 32, ανωδική 33. τάση ναι. κάθε εβδομάδα που τη μετάδοση. Αυτό δίνει που είναι η κόκκινη γραμμή από 15-12-12. Θυμίζω είναι εβδομαδιαίε άλλα... οι έρευνε που βλέπουμε εδώ. Η διαφοροποίηση αυτή συμβαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και βλέπουμε την... το μεγάλο συνασπισμό από το 10 στο 9 στο 13 που είναι η πράσινη ή η γκρι γραμμή. Δεν ξέρω αν αυτό το η ναι, Νομίζω έχει γίνει γκρι στο γράφημά ε, ναι. μα. Και τα άλλα είναι μια ε, Εδώ θα γραμμή. κρατούσα και το εξή, ότι το άθροισμα των κόκκινων γραμμών, δηλαδή το ποσοστό αυτών που θέλουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η κυβέρνηση που να ηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερό. 31%. Ενώ αντίθετα το ποσοστό των αυτών που επιλέγουν να ηγείται η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή αύξηση κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Ε, στο σύνολο του δείγματο. Πάμε πρώτα μία γρήγορη και μετά θα δούμε με αναγωγή ποιο είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 26,5, Νέα Δημοκρατία 34. Η διαφορά δηλαδή στι 7,5 μονάδε. 4,5% περαιτέρω υποχώρηση για τη Χρυσή Αυγή. 6,5 κίνημα αλλαγή, 5,5 ΚΚΕ, 1,5 η Ένωση Κεντρών. Συνεχίζουμε στην επόμενη κάρτα. 1,5% η πλεύση ελευθερία, 3% η ελληνική λύση, 3,5% η μέρα 25% άλλο 4%. 2 λευκό άκυρο από εκεί, 7,5% αν αποφάσισε δεν απαντώ. Στο 9,5% δηλαδή, αυτή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Και πάμε αμέσω στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων. Είναι οι μέσε τιμέ διαστημάτων. διαστημάτων. Τα λέω που... σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία. Θα σου πάρω τη θέση σε λοιπόν. <laughs> λίγο. εδώ τι βλέπουμε. 27% ο ΣΥΡΙΖΑ, 35% είναι η δημοκρατία. Άρα η διαφορά διαμορφώνεται στο 8%. Στις 8 μονάδες από 8,5% την προηγούμενη φορά. Φαίνεται και τα δύο μεγάλα κόμματα να έχουν ενισχυθεί. Λίγο περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ, μία μονάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά φαίνεται και τα δύο κόμματα λοιπόν, να είναι στου κερδισμένου. να στους τα δούμε όλα, να δούμε τα ποσοστά όλων των κομμάτων πώ διαμορφώνεται και θα σταθούμε και στη διαφορά μεταξύ των πρώτων αλλά και στη Μεταβολέ μεταβολές στα ποσοστά που έχουμε σε άλλα κόμματα που έχουν ενδιαφέρον. 4,5% η Χρυσή Αυγή, 7% το Κινάλ, 5,5% το ΚΚΕ, 1,5% Ένωση Κεντρών, 1,5% Κυπλέψη Ελευθερίας, 3% η Ελληνική Λύση, 3,5% Μέρα 25%, άλλο 4%, εδώ βρίσκουμε δημιουργία Ξανάνταρ, ΣΥΑΛΑ, Οικολόγους, ΠΑΜ κλπ. Και στο 7,5% η αποφάσιστη και αυτοί που δεν απαντούν. Λοιπόν, Πάμε πρώτα στη διαφορά μεταξύ των δύο. Όχι μόνο στη διαφορά, και στα ποσοστά των δύο. Φαίνεται ότι εντείνεται η πόλωση. Σωστά και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε πλέον. Η διαφορά είναι ένα μέγεθο που, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, δεν επηρεάζει την αυτοδυναμία. Άρα, δεν επηρεάζει τόσο καθοριστικά το πολιτικό κλίμα, το πολιτικό σκηνικό τη επόμενη ημέρα. Έχει μια πολιτική σημασία, βέβαια, αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό. Αυτό που έχει είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματο. Και βλέπουμε ότι αυτή την εβδομάδα του αναποφάσει του. Να μειώνονται από τι 9 μονάδε στις 7,5 και όλη αυτή η μείωση mm. να πηγαίνει στα δύο πρώτα κόμματα Ανεβαίνουν και σε κανένα και από τα μικρότερα. Δηλαδή, έχει πάρει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα μία μονάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία. Σωστά? Ίσως, ακριβώς, mm -hmm. ίσως και η επικαιρότητα με τα εθνικά θέματα και εδώ να έχει παίξει ρόλο. Βέβαια, ίσω να ισχύει αυτό που ανέφερε και στην αρχή ο Αλέξο, ότι αν είχαμε μια καλύτερη επίδοση στο πρώτο ερώτημα για τη διαχείριση και για την ενημέρωση, mm -hmm. να βλέπαμε ακόμα υψηλότερα κέρδη για το ΣΥΡΙΖΑ, μία μονάδα ίσω δεν είναι και το υψηλότερο. Που θα προσδοκούσε το κυβερνόν κόμμα από ένα τόσο σοβαρό θέμα που συνήθω ευνοεί την εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ βλέπω τι αναποφάσει ότι έχουν πέσει, το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Και βέβαια να πούμε ότι εδώ που βρισκόμαστε πλέον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία έχει το ποσοστό του πρώτου, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώ. Δηλαδή η διαφορά είναι σημαντικό προφανώ γιατί και ο δεύτερο. Το ποσοστό του πρώτου και το αδιάθετο ποσοστό. Δηλαδή. Ναι, το αδιάθετο ποσοστό. Που... ποσοστό Αλλά το πρώτο που καθορίζει την αυτοδυναμία είναι το πού θα φτάσει το ποσοστό του πρώτου κόμματο. Και εδώ η ενίσχυση τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα η διαπίστωση ότι όλη η μείωση των αποφάσεων πηγαίνει στα πρώτα κόμματα, νομίζω επιτρέπει στην αξιωματική αντιπολίτευση να ελπίζει ότι θα πάρει τη μερίδα του λέοντο από ναι και τη μείωση των αποφάσεων πηγαίνοντα προ τι εκλογέ. Επίση βλέπω ότι παρά την πόλωση ο Βαρουφάκη μπαίνει σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Από σίγουρα, αυτά που βλέπω το Βαρουφάκη. Ναι, σωστά. Και, και ο Βελόπουλο το παλεύει. Οριακά το παλεύει ακόμα να. Η να... Χρυσή Αυγή καταραίει. Είναι αξιοσημείωτο. Καταγράφουμε διαρκώ. Τώρα δεν ναι. θυμάμαι ακριβώ τα νούμερα, θα σημάσαι εσύ Γιώργο. Τη Χρυσή Αυγή να υποχωρεί στα ποσοστά τη. Ήταν 5 την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε στο 4,5. Ε, υπάρχει μια σταθερή πτωτική πορεία. Ξεκινήσαμε σία σωστά προεκλογικά να βλέπουμε πτώση της χρυσή Αυγής. Θυμάστε ότι ήταν στη δεύτερη θέση. Να. Έφτασε στο ίδιο επίπεδο με το κίνημα αλλαγή, υποχώρησε κάτω από το κίνημα αλλαγή στι ευρωεκλογέ. Είδαμε μια σημαντική κάμψη που αποτυπώθηκε επίσημα σε κάλπη. Και εδώ τώρα βλέπουμε στι μετεκλογικέ δημοσκοπήσει να συνεχίζεται αυτή η πτωτική πορεία. Η οποία, αν δεν σταματήσει και δεν ανακοπεί, ενδεχομένω να φτάσει και το πρώην τρίτο κόμμα, το τρίτο κόμμα σήμερα στη Βουλή, σε αυτή την ομάδα των κομμάτων που παλεύουν για το αν θα είναι στην επόμενη Βουλή ναι. ή όχι. Νομίζω ε, θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Να ρωτήσουμε και αν έχει μια ανάλυση. Είπαμε, το παρατήρησε πριν ο Αλέξης ότι υποχωρεί το ποσοστό των αναποφάσιστων στο, από 9% στο 7,5%. Δηλαδή αυτή η μεταβολή μισή μονάδας μέσα σε μία εβδομάδα είναι σημαντική. Mm. Αυτό το 7,5% τι έχει μέσα. Αυτό το 7,5% σια τι έχει μέσα όσον αφορά τι είχαν ψηφίσει τις ευρωεκλογές... Κυρίω είχαν ψηφίσει μικρότερα κόμματα. Ήταν μέσα σε αυτό το 18% που οι περισσότεροι από αυτού του ψηφοφόρου τώρα φαίνεται να είναι αναποφάσιστοι ή να είναι στο λευκό άκυρο Αγία Αποχή. Η συμμετοχή αγια αποχη η συμμετοχη των πω... μεγάλων κομμάτων. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να, να μαντέψετε πού θα πάνε. Ε, ρίσκο. Θα έλεγα ότι είναι λίγο αυθαίρετο. Πρέπει κανεί να το εκτιμήσει με κάποιο στοιχείο. Είτε να πάει μαθηματικά, να του κατανείμει αναλογικά δεν το επιλέγουμε, αν και στι τελευταίε εκλογέ φαίνεται να πήγε καλά η κατανομή των αποφάσεων Θα πρέπει να του υποβάλει ερωτήματα ή θα πρέπει αυτό που αρέσει μάλλον στον κύριο Παπαχελά να διερευνούμε τι ακριβώ απαντούν στα διάφορα ερωτήματα Έχετε αυτή η αναποφάσιση. Έχει και λίγο να τον βασανίσουμε. Θέλει και άλλα βασανίσιμα. Για να μα το δώσει αυτό Α, Έχω για του αναποφάσει. Φυσικά δεν μπορούσα να μην έρθω προετοιμασμένο. Α πούμε το ερώτημα ποια κυβέρνηση επιθυμείται. Νομίζω είναι ένα καλό δείκτη για να δούμε προ τα που θα πάνε οι αναποφάσιστοι που ότι τα ποσοστά αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία και η αυτοδύναμη η ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου τα ίδια στου αναποφάσει mm. του. Γενικότερα η επιλογή να ηγείται η Νέα Δημοκρατία και να ηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ κοντά με μια μικρή υπεροχή τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι, κάτι λιγότερο από του μισού, επιλέγουν κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Άρα, είναι, είναι, μάλλον μοιρασμένοι. Mm. Ενδεχομένω μια πρώτη εκτίμηση θα επανέλθουμε. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τι αναποφάσει που είχαμε πριν σε ευρωεκλογικέ. Γιατί εκεί η μεγάλη ήταν άνθρωποι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και έδειχναν να έχουν μια προτίμηση προ το, το κυβερνόν κόμμα. Και γι' αυτό θυμάστε και τα σενάρια που φτιάχναμε ναι, με αυτού ναι. να πηγαίνουν το μεγαλύτερο μέρο. Τώρα βλέπουμε ένα μοίρασμα, μια ισοπαλία. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν ρισκάρει κανεί πολλά να κάνει την πρόβλεψη ότι από του αναποφάσει αυτού δεν φαίνεται κάποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα ναι. να ενισχύεται δραματικά. Λοιπόν, ρωτήσω, ναι. Ναι. Πριν πάμε ναι. Πάμε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να βάζετε ένα ερώτημα την επόμενη φορά του τύπου πόσο σίγουρο είστε ότι θα να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον. Κανονικά, πρέπει να παραμπέμψω την ερώτηση στην συντακτική ομάδα του Δελτίου Ειδήσεων που αποφασίζει και τα ερωτήματα. Όμω, συμφωνώ ότι το έχουμε συζητήσει και είναι πολύ πιθανό να το βάλουμε, γιατί στι επόμενε εκλογέ, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή, το ερώτημα. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτό από όλα τα άλλα του αναποφάσει του, την πρόθεση ψήφου, αν θα επιβεβαιωθεί και το θέμα ότι είναι οι πρώτε εκλογέ που θα και γίνουν τον Ιούλιο. Δεν ξέρουμε καθόλου Είναι ένα θα μεγάλο πάλι. ερώτημα η εποχή. Θα στο ξαναθέσουμε αυτό, ε, κράτατο ε, για να δούμε και τη διαχρονική εξέλιξη της πρόθεσης ε, ψήφου ε, στην επόμενη κάρτα. Μαζί βάζουμε εκεί στο κίτρινο μέσα και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δείχνει ότι αυτή η, η, η σειρά, η χρονοσυρά των πολιτικών τάσεων που αποτυπώσαμε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το 2009 συνεχίζεται, επιβεβαιώθηκε στην κάλπη και φαίνεται να συνεχίζεται. Και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν κερδίσει δύο-τρει μονάδε από τι ευρωεκλογέ. Uh -huh. Η πορεία του είναι ανωδική και αν συνδυάσουμε το, τα όρια που φαίνεται να έχουν στην επιθυμία, στη συμπάθεια τα δύο κόμματα από την αρχική ερώτηση. Θυμίζω τη Νέα Δημοκρατία στο 48 και του ΣΥΡΙΖΑ στο 31. Mm. Αλλά και τη διαπίστωση ότι η αναποφάσει, mm. τη μείωση των αποφάσεων πήγε στα δύο μεγάλα κόμματα, δεν θα μα εκπλήξει να τα δούμε σε υψηλότερα ποσοστά. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Επίση έχει μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο στάδιο τη έρευνά μα. Η πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων εκτίμηση με διαστήματα, δηλαδή ποιο είναι το μικρότερο ή το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί να χτυπήσει κάθε κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον βλέπετε από το 24,4% έως το 29,6%, η Νέα Δημοκρατία από το 32,2% έως το 37,8%, Χρυσή Αυγή από 3,2%, να αυτό που έλεγες πριν, έως 5,8%, Κίνημα αλλαγή 5,5 έω 8,5. Κουκούε 4,1 έω 6,9. Ενό κεντρών 0,7 έω 2,3. Ακριβώ το ίδιο ποσοστό για την πλεύση ελευθερία. Ελληνική λύση 1,9 έω 4,1. Δείτε πόσο παίζεται εδώ το παιχνίδι. Όπω και για τη μέρα 25. Από 2,4 έω 4,6. Άλλο από 2,8 έω 5,2. Στο 7,5%. Όπω είπαμε, η αναποφάσιστη. Πάμε στην προηγούμενη κάρτα, να τη, να τη βλέπουμε παρακαλώ. Για να, για να μας εξηγήσει τι παίζει εδώ τώρα. Ε, για τα ποσοστά που μπορεί να χτυπήσουν τα πρώτα δύο κόμματα. Δηλαδή, η, η διαφορά μπορεί να είναι από μέχρι... Μέχρι. Μπορεί να είναι από τρεις μονάδες μέχρι 13,5-14 μονάδες. Έχω πει όμω ότι αυτή η ανάγνωση, αν και μαθηματικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, είναι καλύτερο να την αποφεύγουμε για τον εξή λόγο. Αυτά που βλέπουμε τα διαστήματα είναι οι μέσε τιμέ, είναι η πρόθεση ψήφου με αναγωγή, με το δειγματοληπτικό σφάλμα, με το συν και το πλην και το περιθώριο που έχει. Θυμίζω όμω ότι εμεί αφήνουμε του αναποφάσει του, είναι η πρόθεση ψήφου με αναγωγή mm. επί των εγκύρων, που σημαίνει ότι έχουμε και αναποφάσει Άρα, σε πρώτη ανάγνωση, αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε μπορεί να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Αν το 7,5% των αναποφάσεων που παραμένει κατευθυνθεί κυρίω προ τα δύο μεγάλα κόμματα, το 38% που βλέπουμε ω ανώτατο όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο, όπω επίση και το 29 για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θυμίζω ότι από το ερώτημα, αυτό το ενδιαφέρον ερώτημα για την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία φτάνει ναι. μέχρι και το 48 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 31. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή με τη σημερινή δημοσκόπηση φαίνεται τα δύο κόμματα να βρίσκονται σε αυτό το διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία από 32 ω 38 και ο ΣΥΡΙΖΑ από 24 ω 29. Δεν θα ήταν έκπληξη όμω να βλέπαμε και τα δύο ίσω με τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα μικρότερο ένα μικρό προβάδισμα. Λόγω του περιθωρίου που παρατηρούμε, να ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τα ποστά του. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τα υπόλοιπα κόμματα που φάνηκε πριν πάμε η μείωση. Στα υπόλοιπα κόμματα, μου επιτρέψει να σε ρωτήσω το εξή. Είναι αυθαίρετο αν πούμε ότι αυτό το 31% που αθρηστικά βρήκαμε πριν ότι προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση με κορμό ΣΥΡΙΖΑ, yeah. μπορεί να κουμπώσουμε αυτό το 29,6%, να στο πω διαφορετικά μπορεί αυτό να είναι το ταβάνι του κυβερνώντος κόμματος. Εσύ καταλαβαίνω το ερώτημα και είναι εύλογο και έχεις απόλυτο δίκιο. Ε, επαναλαμβάνω ότι εκείνο είναι ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το τι προτιμάτε, τι θεωρείτε ότι είναι καλύτερο, όχι με το τι ναι. θα ψηφίσετε. Αλλά, Γιατί αντιστοιχώς για Νέα αν Δημοκρατία πάμε... αυτό το άθροισμα κάνει 48 και εδώ έχει 37,8. Γι' αυτό σωστά. σε ρωτάμε πώς σωστά. είναι αφαίρετο. Ε, είναι, είναι εύλογο το ερώτημα. Αν πάμε σε ένα κλίμα έντονης πόλωσης, ε, και οι περισσότεροι ψηφοφόροι αναγκαστούν να προσεγγίσουν την επιθυμία του, την επιλογή του για το καλύτερο. Ναι, θα μπορούσε κάποιο να περιμένει να δει τα ποσοστά των δύο πρώτων κομμάτων να ενισχύονται. Θεωρώ δεδομένο ότι θα τα δούμε να ενισχύονται και μόνο από τη διαπίστωση ότι οι αναποφάσιστοι φαίνεται να πηγαίνουν περισσότερο σε αυτά τα δύο. Αλλά αν θα φτάσουν σε αυτό το ταβάνι, mm -hmm. όπω λε, θα έλεγα αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο. σω είναι Μάλιστα. το ανώτατο Και στα υπόλοιπα κόμματα βλέπουμε πω όλα είναι πιθανά. Και για τη Χρυσή Αυγή πια, αν συνεχίζει στη πτωτική πορεία τη, αλλά και για την ελληνική λύση και για τη μέρα 25. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα ανακοπεί η κάμψη τη Χρυσή Αυγή. Το κίνημα αλλαγή φαίνεται να, να σταματάει η πτώση που είχαμε Μέλης. παρατηρήσει στι δύο προηγούμενε mm -hmm. έρευνε, δεν ανεβαίνει όμω. Mm -hmm. Το ΚΚΕ σταθερό στα ποσοστά του, μπορεί να το δούμε και λίγο υψηλότερα επομένω στι επόμενε εκλογέ. Και λοιπόν. έχει ενδιαφέρον ότι και η Ένωση Κεντρών και η Πλεύση Ελευθερία παραμένουν στο παιχνίδι με αυτά τα Ωραία. χαμηλά λοιπόν, ποσοστά. Πάμε στι συσπυρώσει τώρα. Συσπύρωση ΣΥΡΙΖΑ. 87% όπω θα δούμε σε σχέση με τι ευρωεκλογέ. Σε σχέση σημειώσω. με τι ευρωεκλογέ, η υψηλή συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν... Το 3% το χάνει προ τη Νέα Δημοκρατία, το 1% προ το Κινάλ, το 3% προ τη Μέρα 25, το 3% προ την Κρίζα Ζώνη. Να δούμε και τι Νέα Δημοκρατία να μα τι σχολιάσει μαζί και εσύ, ε, να τα έχουμε και τα δύο. Λοιπόν, συσπήρωση και κυριότερε μετακινήσει για τη Νέα Δημοκρατία, στο 90% η συσπήρωση και χάνει 1% προ το Κινάλ, 3% προ το ΣΥΡΙΖΑ και 3% προ την Κρίζα Ζώνη. Έχω την εντύπωση ότι έχει πέσει η ροή προ το Κινάλ και στου δύο, σωστά. Το, το, το ένα ενδιαφέρον στοιχείο γιατί όλα τα άλλα είναι Πολύ κοντά στην προηγούμενη φορά. Έχει δίκιο, είναι η μείωση προ το κίνημα αλλαγή. Τη βρίσκαμε στο 2% και από τα δύο μεγάλα κόμματα, τώρα είναι στο 1%. Ίσως αυτή η κάμψη που έχουμε αποτυπώσει να οφείλεται και σε μειωμένη συσπήρωση, αλλά και σε μειωμένε εισρωέ mm -hmm. από άλλα κόμματα. Και το δεύτερο, νομίζω, ενδιαφέρον είναι αυτή η σημαντική εκροή από το ΣΥΡΙΖΑ προ τη Μέρα 25. Το είχαμε αποτυπώσει, θυμίζω, και προεκλογικά στην τελευταία δημοσκόπηση. Φαίνεται να συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η ροή από το ΣΥΡΙΖΑ προ το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Το νούμερο 125 μπορούμε να σου ζητήσουμε να μας εκτιμήσεις μία υψηλή αποχή. Αναφερθήκαμε σε αυτό νωρίτερα στις 7 Ιουλίου. Ποιον μπορεί να ευνοήσει και ποιον όχι. Ναι, ε, η αποχή είναι άλλο ένα πρόβλημα και είναι πολύ πιθανό να τη δούμε αυξημένη λόγω του καλοκαιριού, άρα έχει ενδιαφέρον το ερώτημά σου. Θα έλεγα ότι είτε οι αναποφάσιτοι κατανέμονται αναλογικά σε όλα τα κόμματα, είτε πάνε στο σπίτι του ω αποχή, οι αναλογίε των κομμάτων δεν αλλάζουν, αλλά τι γίνεται, αλλάζει το απόλυτο μέγεθο των ποσοστών του. Άρα ο μεγάλο κερδισμένο από αυτό είναι προφανώ το πρώτο κόμμα που έχει να κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό με την αύξηση του απόλυτου μεγέθου του. Δηλαδή να κάνει την Δυναμία, πιο σίγουρη ή πιο άνετη. Πάντω, νομίζω ότι ο μεγάλο εχθρό, αν θέλει, τη Νέα Δημοκρατία είναι η χαλαρότητα. Δηλαδή, κάποιοι δική του ψηφοφόρη να μην πάνε να ψηφίσουν γιατί θεωρούν ότι δεδομένη την ναι, νίκη. Νομίζω και αποτυπώνεται και στα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Αυτό. ναι. Και νομίζω ότι όταν βγαίνει και μικρότερη διαφορά, γιατί όταν κάποιο βλέπει το 10 ή το 11 ή τι αυτό, λέει εντάξει, τώρα γιατί να πάω να ψηφίσω. Ενώ όταν βλέπει μια διαφορά που είναι στο 8, ενδεχομένω να το ξανασκέπτεται. Νομίζω είναι πολύ σωστό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για καλοκαίρι, για 7 Ιουλίου. Και αν συνυπολογίσουμε και το ερώτημα, όπω ε, ε στην αρχή, αυτό το 15% που φαίνεται να θέλει κυβέρνηση no. στην οποία να ηγείται η Νέα Δημοκρατία, αλλά ναι. δεν έχει πιστεί ακόμα πολύ. Για την ανάγκη τη αυτοδυναμία. Λοιπόν, θα κλείσουμε θεαματικά, με τι έδρε δηλαδή. Αστειεύομαι. Ε, πρώτο σενάριο, ε, κατανομή εδρών, να έχουμε εξακομματική Βουλή. 156 έδρε θα έχει σε αυτό το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία με βάση τα στοιχεία τη ερευνά μα. 82 ο ΣΥΡΙΖΑ, 21 το ΚΙΝΑΛ, 17 το ΚΟΚΟΕ, 14 η Χρυσή Αυγή, 10 έδρε ημέρα 25. Και θα δούμε και το δεύτερο σενάριο τη 7 κομματική Βουλή. Αν είναι μέσα δηλαδή και το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, σε αυτή την περίπτωση θα έχει 152 Νέα Δημοκρατία, 79 ο ΣΥΥΣ, 21, έδρα στο Κινάλ, 16 το ΚΟΚΟΕ, 13 η Χρυσή Αυγή, 9 η Ελληνική Λύση, 10% η ημέρα 25. <συσχελίσαι> <συσχελίσαι> Ήμουν επιφυλακτικό στην προηγούμενη παρουσίαση που συζητήσαμε και το σενάριο τη πεντακομματική βουλή ω μια πιο ακραία <ΣΟΥΣ> πιθανότητα. Με αυτά τα νούμερα είναι μια πιθανότητα πάντα. Ε, Ακριβώ αυτό ήθελα να πω. Τα νούμερα τα σημερινά μάλλον επιβεβαιώνουν ε, την πιθανότητα έστω τη πεντακομματική από την ε, στιγμή που οι αναποφάσει τιμιώνονται, οι εβδομάδε περνάνε και ναι. τα κόμματα που είναι στο όριο δεν φαίνεται να έχουν δυναμική για να ξεπεράσουν με μεγάλη διαφορά. Δεν μπορούμε ακόμα να αποκλείσουμε. Νομίζω ότι η εξακομματική βουλή παραμένει ένα μέσο σενάριο που συγκεντρώνει τι περισσότερε πιθανότητε χωρί να μπορούμε να αποκλείσουμε όμω ούτε την εφτακομματική αλλά ούτε και την πεντακομματική. Ναι. Yeah. Και σε περίπτωση πεντακομματική, δηλαδή πώ. Ε, για βγάλω το calculator. Yeah. Το, yeah. το, το είχαμε υπολογίσει yeah. την προηγούμενη yeah. φορά. Yeah. Φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να φτάνει και να ξεπερνάει το 160. Μπορεί τώρα και 161 λόγω τη ενίσχυση του ποσοστού yeah. τη, κατά μισή μονάδα, ίσω να είναι και σε 161 έδρε. Μια πολύ πιο άνετη yeah. αυτοδυναμία σε αυτή την περίπτωση. Yeah. Άρα το συμπέρασμα, Αλέξη, για να κλείσουμε. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ένα 15% των ψηφοφόρων, οι οποίοι σκέφτονται πάρα πολύ το αν θα ψηφίσουν μια δημοκρατία, αν θέλουν μια νέα δημοκρατία αυτοδύναμη ή όχι. Και νομίζω ότι αυτό, αν θέλει, θα είναι το, το τάγκε, το, ο στόχο, σε πάση περιπτώσει, και του κ. Μητσοτάκη, αλλά και του κ. Τσίπρα που θα προσπαθήσει να του πείσει να μην ψηφίσουν μια δημοκρατία. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, λοιπόν, Γιώργο. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.